Ελευθερία υπομονή, θα ξεκινήσουμε σε λίγο, σε μισό λεπτό. Νίκ, μη, χωρίς άγχος, δεν με πειράζει εμένα, περιμένω. That's one of that light. Also, the time is ready to go. Good evening. Tonight is a special event. It's an opportunity to celebrate International Women's Day. A few years back, the Greek community of Melbourne launched the SC Women Inspiring Change Initiative. It is about engaging with women across our community and particular joining committees and the board of the Greek community. It's a work in progress, and I encourage anyone interested to reach out to me or anyone else on the board. Women of our community are strong, dynamic, and trailblazers. I was particularly pleased that this was touched upon by the official message prepared by the President of Greece for us here tonight. Her message is in Greek, but our office will be translating it, and we will post the message in English on our social networks. We are honored that the President of Greece, Greece's first female president, has prepared a statement about International Women's Day and in particular of the diaspora for us here tonight. We thank Dina Hieronymou and Maria Bakalidou, who are also here at the library tonight and will be part of tonight's discussion. I'd also like to thank Dr. Eleftheria Zei for joining us from Athens to enlighten us about Manto Mavrogenous. I'll say a few words in Greek. Καλησπέρα σας. Απόψε γιορτάζουμε τις γυναίκες της παροικίας μας και γενικά την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Απόψε το πρόγραμμα παρουσιάζεται από πολλές και διάφορες γυναίκες. Γυναίκες που ζουν εδώ στη Μελβούρνη, γυναίκες που ζουν στην Αθήνα, γυναίκες που γεννήθηκαν εδώ, γυναίκες που μεγάλωσαν εδώ και γυναίκες που πιο πρόσφατα έχουν έρθει εδώ από την Ελλάδα. Έχουμε όμως ένα κοινό στοιχείο, πέρα από ότι μας ενδιαφέρει η παροικία και η κοινότητά μας, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ισότητα, σε όλες τις μορφές για τις επόμενες γενιές. Πριν από λίγα χρόνια δημιουργήσαμε το ΕΣΥ πρόγραμμα εδώ στην κοινότητα, να πλησιάσουμε γυναίκες για τις διάφορες επιτροπές μας και ειδικά το ΔΣ. Ακόμα το παλεύουμε. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω θα το καταφέρουμε και ελπίζω σύντομα. Τώρα θα περάσω στο μήνυμα της Προέδρου. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μας το παρουσιάσει η ίδια μέσα από Zoom. Ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει εγώ να σας το διαβάσω. Και συγγνώμη αν κάνω κάποιο λαθάκι, γιατί είναι το επίπεδο της αρκετά δύσκολο. Επίσης, το έχουμε εκτυπώσει το μήνυμά της και όπως είπα, θα το ανεβάσουμε και αυτό στα social media μας και στα αγγλικά. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χαιρετισμός προς την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ο Παγκόσμιος Εορτασμός της Ημέρας της Γυναίκας, που καθιερώθηκε το 1910, αποκτά φέτος έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς των γυναικών στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις γυναίκες που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων πρώτης γραμμής στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Η υγειονομική κρίση έχει επιφέρει υπαρξιακές αλλαγές, οι οποίες θα επηρεάσουν τις ζωές μας σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, δοκιμάζει τα όρια της ανεκτικότητας που επιδεικνούμε ατομικά και συλλογικά προς κάθε μορφή ανισότητας.
Η πανδημία ανατρέπει οι αρχές δεκαετιών, αναδεικνύει νέες κλιμακές αξιών, μας οθεί να αναλογιστούμε την πραγματική και ουσιαστική κοινωνική σημασία των επαγγελμάτων και των εργασιών στους τομείς της υγείας και της ασφαλείας μας. Να αντιληφθούμε ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στους κλάδους αυτούς συμμετέχουν με άνισους όρους στην παραγωγική διαδικασία. Μας διδάσκει ακόμη ότι αν επιθυμούμε να βγούμε από αυτή τη δοκιμασία με την οικονομική ισχυρότερη και την κοινωνία συντεκτικότερη, πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση ίσων αμοιβών, δικαιότερων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και καλύτερων συνθήκων εργασίας για τις γυναίκες. Στη μετά την πανδημία εποχή, η μετάβαση σε μια δικαιότερη και ανθεκτικότερη ανάκαμψη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο θα επιτευχθεί μόνο αν τερματιστούν οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και ακραίες ανισότητες για όλους. Η κρίση αυτή αναδεικνύει επίσης πόσο αναγκαίες είναι οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της επισφάλειας της εργασίας. Καταστάσεις που πλήττουν σοβαρά πολλές γυναίκες. Αναδεικνύει τέλος πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουμε στις δεξιότητες των εργαζομένων γυναικών για ένα οικολογικό και ψηφιακό μέλλον. Η ισότητα στον κόσμο που ανατέλει δεν αφορά μόνο τη μείωση των ανισοτήτων, αλλά και τα εργαλεία με τα οποία θα οικοδομήσουμε μια κοινωνία των ίσων, κοινωνία που αναγνωρίζει και σέβεται τη μοναδικότητα των ατόμων. Είναι επιτακτική ανάγκη, λοιπόν, να σκεφτούμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο τα γυναικεία δικαιώματα και η ισότητα των φύλων θα αποτελέσουν πηξίδα για το μέλλον. Στην προοπτική αυτή, η Ελλάδα χρειάζεται την δημιουργικότητα και τον δυναμισμό της ομογένειας, ιδιαίτερα του σθένους και την οξυδέρκεια της Ελληνίδας της Διασποράς. Διανύοντας μακρύ και αναμφίβολα δύσκολο δρόμο, εργαστήκατε με πάθος και όραμα. Το ξερίζωμα των μεταπολεμικών ελληνικών πληθυσμών στην Αυστραλία οφείλεται σε εσάς, τις Ελληνίδες μετανάστριες. Κρατήσατε ζωντανή τη γλώσσα μας και την παράδοση της ελληνικότητας στις κοινωνίες όπου ενταχθήκατε. Δουλέψατε σκληρά με την Ελλάδα πάντα στην καρδιά σας. Η προσφορά σας μας δίνει ελπίδα και δυναμώνει το μεγαλείο και τη σημασία της χώρας μας στην παγκόσμια κοινότητα, πάνω και πέρα από σύνορα. Η σημερινή επέτειος με την κρίση του κορονοϊού να πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, ας είναι μια ισχυρή υπόμνηση προς όλες και όλους για τους αγώνες των γυναικείων κινημάτων ανά τον κόσμο για την ισότητα. Έχουμε με τα χρόνια κατακτήσει πολλά. Τα δικαιώματα όμως είναι ακόμα μεγάλα. Χρωστάμε περισσότερα όνειρα, λιγότερα λάθη, αληθινές ευκαιρίες στα κορίτσια και τις νέες γενιές και στις επόμενες γενιές. Το έργο των πρωτοπόρων και χαρισματών γυναικών της Διασποράς, ιδιαίτερα της δικής σας κοινότητας, μας δίνει έμπνευση και όθηση δημιουργώντας προϋποθέσεις για ένα αισιόδοξο μέλλον, για κοινωνίες πιο ανθεκτικές, πιο δίκαιες, πιο ελληνικές. Εύχομαι να συνεχίσετε με σθένος και τόλμη το σπουδαίο έργο σας, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Κατερίνα Σεκελαροπούλου. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να καλέσω την κυρία Τίνα Γερολίμου. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στην απόψινή εκδήλωση. Λέγομαι Ντίνα Γερολίμου και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα μαζί σας στην εκδήλωση αυτή, μετά από ένα χρόνο απουσίας, εξαιτίας βέβαια της πανδημίας και όλων των περιορισμών που είχαμε. Η απόψινή εκδήλωση έχει πολλαπλές σημασίες, δεδομένης της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας, που γιορτάσαμε πριν λίγες ημέρες, της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21, αλλά και του μηνύματος της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που μόλις ακούσαμε. Να σταθώ όμως στο ότι σήμερα θυμόμαστε
και τιμούμε τις γυναίκες, κυρίως τις Ελληνίδες, που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί τα δικαιώματα των γυναικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, όπου και αν βρίσκονται. Είναι μία από τις δύο εκδηλώσεις η απόψινή που διοργανώνει η ελληνική κοινότητα φέτος με θέμα την Ελληνίδα γυναίκα. Η συζήτηση της ερχόμενης Πέμπτης είναι η δεύτερη εκδήλωση και εκείνη, αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα της γυναίκας, είχε διοργανωθεί πέρσι. Αλλά μας πρόλαβε η πανδημία, αναβλήθηκε η συζήτηση αυτή και εντάχθηκε στο φετινό πρόγραμμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κοινότητα και στην Οργανωτική Επιτροπή των Σεμιναρίων και στον Νίκο Τοντάλα που δίνουν στις γυναίκες αυτή την ευκαιρία για να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν. Είναι διαδικτυακή η εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης και το μόνο που χρειάζεστε είναι το Zoom link για να την παρακολουθήσετε. Πριν προχωρήσω, να πω ότι η απόψινή εκδήλωση είναι προσφορά της κυρίας Αναστασίας Σουγλέρη και την ευχαριστώ εκ μέρους της κοινότητας και της Οργανωτικής Επιτροπής των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Η απόψινή εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια Ελληνίδα της Επανάστασης του 21, μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του αγώνα την Μαντό Μαυρογένους. Της έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Πολλές από εμάς που γνωρίζουμε για τη Μαντό Μαυρογένους την αγαπάμε ιδιαίτερα. Εγώ της έχω, όπως σας είπα, ιδιαίτερη αδυναμία για την προσφορά της στον αγώνα, γιατί αγαπώ ιδιαίτερα τις επαναστάτριες και επαναστατικοποιημένες. Οι παλιότεροι θα την θυμούνται ως μία από τις ηρωίδες, βέβαια, της ελληνικής της Επανάστασης του 21, μαζί με την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, και για τις δύο μαθαίναμε στο σχολείο. Για τη Μαντό Μαυρογένους, την προσφορά της στον αγώνα, καθώς και άλλες πτυχές της ιστορίας αυτής της επαναστάτριας γυναίκας, θα μας μιλήσει η κυρία Ελευθερία Ζέη, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας νέων χρόνων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την οποία και καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Δεν βρίσκεται στην Αυστραλία ή στην Οκεανία, βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχουμε την καλή τύχη όμως να την έχουμε μαζί μας. Η κυρία Ζέη, μεταξύ άλλων, έχει έντονη συγγραφική παρουσία και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη νεότερη κοινωνική ιστορία του νησιωτικού χώρου, αστικού και αγροτικού και την ιστοριογραφία της νησιωτικότητας. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ζέη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Μ' ακούτε? Ακούγομαι καλά? Καλησπέρα, καλημέρα για μας εδώ από την Αθήνα, τη χειμωνιάτικη Αθήνα. Σας ευχαριστώ. Δεν μας ακούτε? Δεν με ακούτε? Δεν ακούγομαι? Γιατί δεν ακούγομαι? Πώς λίγο απομονή, βγαίνει από το υπολογιστή της και θα ξαναμπεί μέσα, εντάξει. Είναι... Αυτές οι εκδηλώσεις έχουν αυτά τα ζητήματα, τα τεχνικά. Λίγο απομονή. Μας δίνεται όμως η ευκαιρία εδώ, αν έχετε την καλοσύνη, μέχρι που να συνδεθούμε και να μπορέσουμε να ακούσουμε την κυρία Ζέη, να σας πω ότι μίλησα μαζί της πριν λίγες ημέρες. Κάναμε μια συνέντευξη, εργάζομαι για το SBS, για το ελληνικό πρόγραμμα. Η συνέντευξη θα ανέβει ολόκληρη αύριο. Κάποια σημεία τα οποία έθιξα και τα συζητήσαμε και ελπίζω να τα συζητήσει, να αναφερθεί στα σημεία αυτά της ιστορίας της Μαντός Μαυρογένους η κυρία Ζέη απόψε. Είναι το... Hello. Όλα καλά? Okay.
Είναι το πώς της φέρθηκε το ελληνικό κράτος, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση. Πέθανε ξεχασμένη, αυτό ήταν το τέλος της, πέθανε ξεχασμένη, λησμονημένη, ήταν ιδιαίτερα πικραμένη, ήταν φτωχή, έδωσε όλη της την περιουσία στον αγώνα, όλη της την πρίκα. Ζούσε με μία πολύ μικρή σύνταξη που της παραχωρήθηκε, δεν έκανε ποτέ οικογένεια, δεν παντρεύτηκε ποτέ. Είχε και μία άτυχη σχέση με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Την είχαν πετάξει έξω από το σπίτι της, στο οποίο έμενε με τον Υψηλάντη στο Ναύπλιο. Εκείνο όμως που με συγκλώνει σε μένα προσωπικά όταν διάβαζα την ιστορία της Μαντός Μαυρογένους είναι το ότι δανείστηκε χρήματα, είχε κάποια χρήματα μετά την Επανάσταση, πολύ λίγα, δανείστηκε από την αδερφή της, δανείστηκε από τη μητέρα της, δανείστηκε από συγγενείς για να πάρει ένα σπίτι, να μείνει. Έτσι, δεν είχε σπίτι. Είχε μεγάλη περιουσία εκεί ακίνητα, σε πολλά νησιά, θα σας τα πει η κυρία Ζέη. Και χτύπησε ένα σπίτι στον πληστηριασμό και το ελληνικό κράτος ακύρωσε τον πληστηριασμό. Η Μαντό Μαυρογένους έχασε όλα της τα λεφτά και δεν είχε και σπίτι να μείνει. Έτσι. Αυτές είναι οι πτυχές της ιστορίας που θα πρέπει να μας προβληματίζουν και να μας απασχολούν, εκτός το ότι και να μην δεχόμαστε έτσι χωρίς πολλή σκέψη κλισέ του τύπου οι επαναστάσεις τρώνε τα παιδιά της, έτσι, οι επανάστες τρώνε τα παιδιά της. Αλλά στη συζήτηση που είχαμε την κυρία Ζέ είχε πει ότι δημιουργήθηκε μία κοινωνία, δημιουργήθηκε ένα κράτος, ήταν άλλες οι συνθήκες και σε αυτό που δημιουργήθηκε, που οι ίδιοι αγωνιστές βοήθησαν να δημιουργηθεί, αυτό λοιπόν το δημιούργημα δεν είχε χώρο για τους αγωνιστές. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό, ξέρουμε πώς τελείωσε η Μπουμπουλίνα, θα μάθουμε τώρα για τη Μαντό Μαυρογένους, η ιστορία έχει καταγράψει αρκετά πράγματα για τη Μαντό Μαυρογένους, αλλά αυτή είναι μια άλλη πτυχή, ότι δεν γνωρίζουμε από Έλληνες ιστορικούς για τις γυναίκες αγωνίστριες, για τη Μαντό Μαυρογένους, για παράδειγμα. Από ό,τι είπε η κυρία Ζέη, οι πηγές που έχουμε για τη Μαντό Μαυρογένους είναι μη ελληνικές, είναι από τους ξένους, από τους Ευρωπαίους που τους είχε εμπνεύσει, την θαυμάζανε πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ μορφωμένη, ήταν... Πώς πάμε? Να συνεχίσω να μιλάω. Θα δώσω εγώ τελικά το σεμινάριο, παιδιά, τι θα γίνει. Να μην τα πω όλα. Okay. Είναι μη ελληνικές, είναι από τους ξένους. Ακούγομαι τώρα. Έχει εμπνεύσει. Ακούγεται τώρα. Δεν ήταν... Συγγνώμη, ακούγομαι τώρα. Θα δώσω εγώ τελικά το σεμινάριο, παιδιά, τι θα γίνει. Ωραία. Και πάλι λοιπόν σας καλημερίζω, σας καλησπερίζω από την Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Δεν μπορεί, πρέπει να με βλέπετε. Πρέπει να με βλέπετε, είναι ανοιχτή η κάμερα. Η κάμερά μου είναι ανοιχτή. Σας καλημερίζω, σας καλησπερίζω από την Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας, έστω και με αυτόν τον διαδικτυακό, τον εικονικό τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την ελληνική κοινότητα, τους οργανωτές των σεμιναρίων αυτών, την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερως τον Νίκ Ντάλλας για αυτή την πρόσκληση απόψε. Και θα μιλήσουμε σήμερα για μια πολύ ασυνήθιστη γυναίκα. Για μια πολύ ασυνήθιστη γυναίκα, μια νησιώτισσα, μια γυναίκα της Επανάστασης, η οποία έζησε στη διάρκεια της Επανάστασης, γνώρισε την αυγή του ελληνικού κράτους, και τροφοδότησε τη μεταγενέστερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία και πεζογραφία. Ο λόγος για την περίφημη Μαντό Μαυρογένους. Ας δούμε λιγάκι τι ξέρουν οι ιστορικοί σήμερα, τι ξέρουμε σήμερα για τη ζωή της Μαντό Μαυρογένους. Θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε δύο περιόδους, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, τη μία από την άλλη.
Η πρώτη περίοδος στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, μέχρι το 1823-25, δηλαδή μέχρι την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και την εμφύλια σύγκρουση στην Επανάσταση. Και η δεύτερη περίοδος θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο τέλος της Επανάστασης και στα μετεπαναστατικά χρόνια, δηλαδή στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Ενώ οι μεταγενέστερες βιογραφίες και οι διάσπαρτες δευτερογενείς πηγές που έχουμε, ελληνικές και ξένες, για την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο της Μαντός Μαυρογένους είναι αρκετές, μας δίνουν ωστόσο πολύ διαφορετικές και συχνά πολύ αντιφατικές πληροφορίες. Φαίνεται ότι Μαντό γεννιέται στην Τεργέστη, στα 1796. Στην Τεργέστη έχει καταφύγει η οικογένεια του πατέρα της Νικόλαου, καθώς ο θείος του, επίσης Νικόλαος Μαυρογέννης, που είχε υπηρετήσει ως δραγουμάνος του στόλου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αργότερα είχε χρηματίσει ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, έχει πέσει στη δυσμένεια του Σουλτάνου και έχει αποκεφαλιστεί. Από τον πατέρα της, λοιπόν, η Μαντό συγγενεύει με τους Μαυρογέννηδες, μία μεγάλη οικογένεια του νησιωτικού Οθωμανο-ελληνικού χώρου, που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ιστορικούς και που θα ξαναγυρίσουμε σε αυτήν στη συνέχεια της απόψινής μας συζήτησης. Η μητέρα της, από την άλλη, η Ζαχαράτη Χατζιμπάτη από τη Μύκονο, με καταγωγή ίσως από τη Σπάρτη, είναι γόνος επίσης μιας πολύ γνωστής οικογένειας της Μυκόνου, των Μπατίδων, της οποίας σήμερα έχει μελετηθεί το πολύ σημαντικό αρχείο. Στη Τεργέστη, ο πατέρας της Μαντός ασχολείται με το εμπόριο, ενώ η μητέρα της, που μιλάει πολλές γλώσσες, φαίνεται ότι κρατά τα κατάστοιχα του εμπορικού οίκου. Στα τέλη του 18ου αιώνα, η οικογένεια φαίνεται ότι εγκαταλείπει την Ιταλία και εγκαθίσταται στις Κυκλάδες, όπου οι πηγές άλλοτε τη βρίσκουν στην Πάρο, άλλοτε στη Μύκονο, ενώ κατά άλλους, το ξέσπασμα της Επανάστασης προλαβαίνει τη Μαντό στην Τίνο, μαζί όπου έχει πάει μαζί με το θείο της Φιλικό Παπαμαύρο, με τον οποίο είχε κατέβει στη Μύκονο και είχε περάσει στην Τίνο. Ελευθερία, με ακούσε λιγάκι. Δεν ακούω. Μπορείς απλώς να σταματήσεις λιγάκι, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με τον οποίο είχε κατέβει στην Ήπειρο και είχε περάσει στην Πόλη. Να λύσουμε το πρόβλημα και ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ελευθερία, ξεκινάς πάλι από την αρχή, συγγνώμη γι' αυτό. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω και πάλι. Ξεκινάμε με το τι ξέρουμε σήμερα οι ιστορικοί για αυτή την περίφημη και ασυνήθιστη γυναίκα. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τη ζωή της σε δύο μεγάλες περιόδους, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά την κάθε περίοδο. Η πρώτη θα μπορούσε να τοποθετηθεί στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, μέχρι περίπου το 25, δηλαδή μέχρι την εκστρατεία του Ιμπραήμ και την εμφύλια σύγκρουση. Και η δεύτερη περίοδος θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο τέλος της Επανάστασης και στα μετεπαναστατικά χρόνια, δηλαδή τα χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Ενώ οι μεταγενέστερες βιογραφίες και οι δευτερογενείς πηγές που έχουμε, ελληνικές και ξένες για τη Μαντό και για τις δύο περιόδους της δραστηριότητας της Μαντός Μαυρογένους είναι αρκετές, μας δίνουν ωστόσο πολύ διαφορετικές και πολύ συχνά μας δίνουν αντιφατικές πληροφορίες. Φαίνεται ότι γεννιέται στην Τεργέστη στα 1796, όπου έχει καταφύγει η οικογένεια του πατέρα της, του Νικόλαου, όταν ο θείος του, επίσης Νικόλαος Μαυρογέννης, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως δραγουμάνος του Οθωμανικού στόλου και αργότερα ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, πέφτει στη δυσμένεια του Σουλτάνου και αποκεφαλίζεται. Και η οικογένεια καταφεύγει στην Τεργέστη. Από τον πατέρα της, λοιπόν, η Μαντό συγγενεύει με τους Μαυρογέννηδες. Είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια του νησιωτικού Οθωμανο-ελληνικού χώρου, η οποία έχει απασχολήσει τους ιστορικούς και στην οποία θα ξαναγυρίσουμε παρακάτω στη συζήτησή μας. Η μητέρα της, από την άλλη, η Ζαχαράτη Χατζιμπάτη από τη Μύκονο, με καταγωγή ίσως από τη Σπάρτη,
είναι ο γόνος μιας επίσης πολύ γνωστής οικογένειας, των Μπατίδων της Μυκόνου, της οποίας το αρχείο, έχει, το αρχείο που είναι πολύ σημαντικό, έχει μελετηθεί σήμερα. Στην Τεριέστη, ο πατέρας της Μαντός ασχολείται με το εμπόριο, η μητέρα της που μιλάει πολλές γλώσσες κρατάει τα κατάστοιχα του εμπορικού οίκου. Στα τέλη του 18ου αιώνα, η οικογένεια φαίνεται ότι εγκαταλείπει την Ιταλία και εγκαθίσταται στις Κυκλάδες. Οι πηγές τη βρίσκουν άλλοτε στην Πάρο, άλλοτε στη Μύκονο, ενώ κατ' άλλους το ξέσπασμα της Επανάστασης προλαβαίνει τη Μαντό στην Τίνο μαζί με τον θείο της Φιλικό, μέλος της Φιλικής, τον Παπαμαύρο, με τον οποίο είχε έρθει στη Μύκονο και από εκεί είχε περάσει στην Τίνο. Παραθέτω από αναφορά της ίδιας της Μαντό στην επαναστατική διοίκηση. Αυτή η θλιβερά είδηση, δηλαδή η εμφάνιση του εχθρικού στόλου στη Σάμο με το ξέσπασμα της Επανάστασης, έκαναν όλους όσοι είχαν τον τρόπο να μισεύσουν εις την Ευρώπη. Και η ίδια μητέρα μου με έστειλαν επίτηδες άνθρωπον, παρακινώντας με να περάσω εις Τίνον και εκείθεν να καταφύγομεν εις Τσερίγον, δηλαδή στα Κύθυρα. Η απόκριση όπου έδωσα εις την φαμελία μου εστάθη ότι εγώ θέλω είμαι η ιστερινή της πατρίδος μου ή της αν το καλέσει η χρία να μισεύσω. Θέλω υπάγει μετά των στρατιωτών μου εις Πελοπόννησον. Εις αυτήν την σύγχυση του λαού έχασα σχεδόν τους περισσότερους στρατιώτες ενώ τους είχα πληρωμένους και καθοπλισμένους. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις πηγές η ιστοριογραφική φήμη ότι η ίδια είχε μοιηθεί ή γνώριζε κάτι για τη φιλική εταιρεία. Κατά τον Μπουκβιλ, τον Γάλλο περιηγητή, εξοπλίζει η ίδια δύο ιδιόκτητα σκάφη μόλις ξεσπάει η Επανάσταση. Κατά τον Λακρουά, πείθει το κοινό της Μυκόνου, δηλαδή τους πρόκριτους της Μυκόνου, το κοινοτικό συμβούλιο, να επανδρώσουν ένα μικρό στόλο. Οι πληροφορίες ίσως διωγγώνουν τις πρωτοβουλίες της συνέναρξης της Επανάστασης, ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νεαρή Μαντό αποφασίζει να λάβει μέρος ενεργά στην Επανάσταση και μάλιστα να διαθέσει όλη την πλούσια πρίκα της κινητή και ακίνητη για αυτήν. Η ίδια σε επιστολή της στο Υπουργείο Εσωτερικών της Επανάστασης, στο Μινιστέριο Εσωτερικών της Επαναστατικής Διοίκησης, η οποία γράφεται το 1824, αναφέρει ότι το πρώτο έτος της Επανάστασης, δηλαδή το 1821, ναυλώνει δύο καΐκια για να μεταφέρει στην Πελοπόννησο 100 άνδρες, τους οποίους εξοπλίζει και πληρώνει η ίδια, ενώ στέλνει και 50 άνδρες στη Σάμο που απειλείται από το τουρκικό στόλο. Φαίνεται ότι στην Πελοπόννησο εκστρατεύει 4 φορές η ίδια, ενώ επιδίδεται σε κατακτιοκτικές επιχειρήσεις εναντίον κουρσάρικων πλοίων, αλγερινών σύμφωνα με κάποιες πηγές. Το 1822 με 23, δηλαδή τη χρονιά, την περίοδο που καταστρέφεται η Χίος από τους Τούρκους, ενώνεται και με τον Ιβραϊκό στόλο του Τομπάζη και κατεβαίνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι πηγές τη θέλουν να συγκροτεί και να εξοπλίζει αργότερα ένα στρατιωτικό σώμα που παίρνει μέρος στην επιχείρηση στην Εύβοια, σε επιχειρήσεις στην Εύβοια, ενώ προσφέρει στην επαναστατική κυβέρνηση ομολογίες αξίας 30.000 γροσίων για τον Αόκαστρο το 25 και 1.500 γροσίων για τον Μεσολόγγι. Και ζητά να διατεθούν για να λάβει μέρος η ίδια με όσους στρατιώτες θα της διέθετε η διοίκηση σε επιχειρήσεις εναντίον της στρατιάς του Ιβραήμ. Οι Ευρωπαίοι την εμφανίζουν να παίρνει η ίδια συστηματικά μέρος τόσο στις ναυτικές όσο και στις χερσαίες επιχειρήσεις της Επανάστασης στην Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, όπου κάποιες αφηγήσεις τη θέλουν μάλιστα να ντύνεται ανδρικά και εκεί γνωρίζει και τον Δημήτριο Υψηλάντη. Η ίδια πολυφωνία χαρακτηρίζει και τις αφηγήσεις για την πολυτάραχη σχέση της με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Ο έρωτας και η κοινή ζωή με τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο αραβώνας όπως αναφέρεται στα αρχεία, διακόπτεται απότομα όταν εν απουσία του Υψηλάντη στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1826, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του αναγκάζουν τη Μαντό να εγκαταλείψει τον Ναύπλιο, όπου μένανε μαζί με τον Υψηλάντη. Κάποιοι μάλιστα διηγούνται ότι την αναγκάζουν δεμένη και φημωμένη, τη διώχνουν από τον Ναύπλιο και την αναγκάζουν να επιστρέψει στη Μύκονο.
Το επιχείρημα που παραδίδουν τα τεκμήρια είναι ότι η εκδηλωμένη πια φυματίωση του Υψηλάντη κινδύνευε να επιδεινωθεί από το ερωτικό πάθος της. Αλλά όλες οι μαρτυρίες δεν συμφωνούν με αυτό. Όπως διηγείται ο ιστορικός της Επανάστασης Ιωάννης Φιλίμων στον επίσημο βιογράφο της οικογένειας των Μαυρογέννηδων Θεοντόρ Μπλανκάρ, ο Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, που ήταν από τους πρώτους συντρόφους του Υψηλάντη και γραμματέας του, και ο οποίος λόγω σοβαρής ασθένειας είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει νωρίς τα επανεστατημένα εδάφη, κατέκρινε τη βάναυση συμπεριφορά των υπόλοιπων συντρόφων του στρατηγού και απέδιδε την πράξη τους στις οπισθοδρομικές οθωμανικές δομές και αντιλήψεις της εποχής σχετικά με τις εξωγαμιαίες σχέσεις και την ερωτική ελευθερία των γυναικών. Μια ωραία γυναίκα που συζεί και συνοδεύει τον Υψηλάντη στο στρατόπεδο δεν μπορεί παρά να σκανδαλίζει τους συντηρητικούς κοντζαβάσιδες και στρατιωτικούς της Επανάστασης, πιστεύει ο Τυπάλδος. Κατά το Μαυροκορδάτο, αντίθετα, τη σχέση τη διέκοψε ο ίδιος ο Υψηλάντης, που υποπτεύθηκε ότι Μαντό διατηρούσε σχέσεις μετά κάποιου κυρίου Βλακέρου, όπως γράφει ο Μαυροκορδάτος, και επικράθη πάρα πολύ και απεφάσισε να πάρει το λόγο του πίσω. Ο Βλακέρος του Μαυροκορδάτου δεν ήταν άλλος από τον Άγγλο Μπλανκίερ, που φαίνεται να επισκέπτεται τη Μαντό στο σπίτι που μοιράζονται με τον Υψηλάντη, στον Ναύπλιο, για να μεσολαβήσει για το πρώτο αγγλικό δάνειο της Επανάστασης. Πάντα, κατά τον Μαυροκορδάτο, ο Υψηλάντης διαλύει θυμωμένο τον Αραβόνα και το εκτελεστικό της Επανάστασης διατάζει την έξωσή της από το οίκημα που της είχε δώσει, με το δικαιολογητικό ότι εκεί θα εγκαθίστα το φρουρά. Σύμφωνα με άλλες πηγές, την εντολή για την αναγκαστική αποχώρησή της από τον Ναύπλιο δίνει ο Ιωάννης Κολέτης. Ας θυμηθούμε ότι την περίοδο αυτή η Επανάσταση έχει φτάσει σε εσωτερικό διέξοδο, με την καταστροφική προέλαση του Ιβραήμ στην Πελοπόννησο, την πολιορκία του Μεσολογίου, την αντιπαράθεση της αγγλόφιλης παράταξης με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο και της γαλλόφιλης με αρχηγό τον Κολέτη, ενώ ο Ψηλάντης, που είναι ρωσόφιλος, αντιδρά στις μονομερείς διπλωματικές ενέργειες των δύο αρχηγών. Άραγε ο έρωτας της Μαντός να βρίσκεται πιασμένος στη δίνη των πολιτικών συγκρούσεων του εμφυλίου. Γιατί η τόση ασάφεια των πηγών στη συγκρότηση της επαναστατικής φυσιογνωμίας της Μαντός Μαυρογένους? Μια πρώτη απάντηση θα ήταν ότι η Μαντό προέρχεται και ανήκει σε αυτή τη μεγάλη νησιωτική παράδοση εμπορικής και πολιτισμικής διασποράς, που μπερδεύει αφενός τα γεωγραφικά ίχνη των πρωταγωνιστών της και αφετέρου τους τοποθετεί στα σύνορα πολλών και διαφορετικών κόσμων. Η ίδια οικογένεια του πατέρα της, οι Μαυρογέννηδες, αποτελούν ακριβώς αυτή τη δεύτερη φαναριωτική γενιά, όπως την ονομάζουν οι ιστορικοί, η οποία από τα μέσα περίπου του 17ου αιώνα και μετά εγκαταλείπει για διάφορους λόγους τα υψηλά αξιώματα που είχε στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, γύρω από το Πατριαρχείο ή το Σουλτάνο και στις ηγεμονίες, φεύγει στα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης, όπου έρχεται σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού. Ο πατέρας της είχε πάει στην Ταριέστη, όπως είδαμε, συγκεντρώνει περιουσίες από το εμπόριο που τις επενδύει αργότερα στον ελληνικό νησιωτικό χώρο. Οι Μαυρογέννηδες του Αιγαίου αγοράζουν ακίνητα σε όλες σχεδόν τις Κυκλάδες, ελέγχουν τους εμπορικούς δρόμους, νόμιμους και μη νόμιμους, δηλαδή και τους πειρατικούς, με τα πλοία τους, εκμισθώνουν ως βοεβόδες τους βασικούς οθωμανικούς φόρους των νησιών, δανείζουν τις κοινότητες και τα άτομα στο Αιγαίο και τέλος επενδύουν ρευστό χρήμα στην Επανάσταση, όπως έκανε και η Μαντό. Αλλά και η ίδια η Μαντό φαίνεται να είναι μια γυναίκα σύνορο. Είναι οπωσδήποτε παιδί του φαναριώτικου διαφωτισμού. Είναι μορφωμένη. Μιλάει γαλλικά, ιταλικά και τουρκικά. Ντύνεται με κομψά ευρωπαϊκά ρούχα, ξέρει πώς να δεχτεί κόσμο στο σαλόνι του αρχοντικού της, διατυπώνει κοινωνικές ιδέες περί ενότητας των τάξεων, αναφέρουν οι Ευρωπαίοι που τη συναντούν. Στις διηγήσεις του Αλέξανδρου Ραγκαβή και της μητέρας του Δραγούμη, που τη γνώρισαν στα νιάτα τους και που παραθέτει ο Μπλανκάρ στην βιογραφία των Μαυρογέννηδων, συγγνώμη, στα τέλη του 19ου αιώνα, η Μαντό, όμορφη, ψηλόκορμη, καλοφτιαγμένη και επιβλητική, ντυνόταν με ευρωπαϊκά φορέματα, ενώ η βελούδινη μπλούζα της
είχε μείνει αξέχαστη στην κυρία Δραγούμη. Είναι όμως και γυναίκα του Ευρωπαϊκού 19ου αιώνα. Συγκινείται από τις ιδέες της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της πατρίδας. Το 1825 φέρεται να συντάσει στα γαλλικά κείμενο έκκλησης προς τις γυναίκες της Γαλλίας, ζητώντας τη συμπαράστασή τους στον επαναστατημένο ελληνικό λαό. Μια ολόκληρη φιλελληνική ρομαντική γραμματεία αρχίζει να δημοσιεύεται με θέμα τη ζωή και την προσωπικότητά της. Ο Γάλλος φιλέλληνας Μαξίμ Ραϊμπό το 1821 την παρουσιάζει ως προσωπικότητα με φλογερό και ανιδιοτελή πατριωτισμό, διακρίνοντάς την από μια άλλη γυναικεία μορφή της Επανάστασης, διάσημη, την Μπουμπουλίνα. Μεταφέρω από τα γαλλικά. Από τη μια μεριά, το θάρρος, σπάνιο σε γυναίκες, που συνοδεύεται όμως από τη βουλιμία για το κέρδος. Αυτή είναι η Μπουμπουλίνα. Και από την άλλη, η Μαντό, η φιλοπατρία σε όλη της την καθαρότητα, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, η απόλυτη αυτοθυσία, η πιο συγκινητική απρονοησία για το προσωπικό μέλλον. Το 1825 κυκλοφορεί στα γαλλικά το βιβλίο του φιλέλληνα Γενουβιέ «Mavrogenie ou l'héroïne de la Grèce», «Η Μαυρογένους ou η ηρωίδα της Ελλάδας». Το έργο αυτό, μόλις κυκλοφορεί, εξαντλείται αμέσως. Εκδίδεται ξανά στο Παρίσι το 1826 και ακολουθεί τρίτη έκδοση το 1830. Ο ζωγράφος Άνταμ Φρίντελ κάνει την προσωπογραφία της, η οποία το 1827 κυκλοφορεί στο Λονδίνο και το Παρίσι και δημοσιεύεται μεταξύ των 24 κυριωτέρων προσωπογραφιών της ελληνικής επανάστασης. Ξένοι περιηγητές, όπως ο Ποκουβίλ, την παρουσιάζουν να μάχεται σαν άντρας στην ξηρά και στη θάλασσα. Οι αφηγήσεις για την ανδρική ενδυμασία που φόραγε, το επεισόδιο κατά το οποίο η Μαντό διασώζει το σπαθί της στον πόρο από το ξεπούλημα της περιουσίας της μετά την Επανάσταση για να το προσφέρει στον κυβερνήτη Καποδίστρια κατά την αποβίβασή του στον Αύπλιο το 1828, εγγράφονται όλα αυτά τα επεισόδια, εγγράφονται ακριβώς σε αυτή τη ρομαντική επαναστατική προσωπογραφία της. Τέλος, η Μαντό διαμορφώνεται και μέσα σε ένα νησιωτικό γυναικείο κόσμο, προεπαναστατικό κόσμο, που έχει τις δικές του παραδοσιακές ελευθερίες. Οι γυναίκες γίνονται αρχηγοί νοικοκυριών, γιατί λείπουν οι άντρες στη θάλασσα, που τα έθιμα της κληρονομικής μεταβίβασης και διαδοχής στη μητρική περιουσία, δηλαδή ήταν χωριστή διαδοχή στη μητρική και στην πατρική περιουσία, τους έδιναν την πρίκα ως οικονομική και επομένως κοινωνική και ηθική εξουσία στην ισχυωτική κοινωνία. Έθιμα παραδείγματος χάρη, όπως η ανάληψη της πατρικής εξουσίας από τη χείρα μητέρα στην οικογένεια, εφόσον αυτή αποκτά δικαιώματα στην περιουσία του θανόντου συζύγου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα παραμείνει στην τιμή του συζύγου της, δηλαδή ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί, σε νησιά όπως η Μύκονος, η Θήρα ή η Ανάφη. Η πρόσβαση στην επικαρπία σε ένα ποσοστό της περιουσίας, συνήθως ήταν το 1/7 από ένα σημείο και μετά, της περιουσίας του θανόντου συζύγου από τη χείρα. Η αυτοδίκαια χειραφέτηση της κόρης από την πατρική υπεξουσιότητα. Το δικαίωμα δηλαδή να συμμετέχουν τα κοριτσιά αυτοβούλως σε δικαστικές διαδικασίες, να κατέχουν και να διαχειρίζονται περιουσία με την ενηλικίωσή τους που τοποθετείται μεταγενέστερα την τοποθέτησαν γύρω στα 14 στην ηλικία των 14 ετών ή με το γάμο και την απόκτηση χωριστής κατοικίας. Παραδοσιακές λοιπόν ελευθερίες. Στη συνάντησή της με την ελληνική φιλελεύθερη διανόηση του 10ου τέλους του 18ου και του 19ου αιώνα, η παραδοσιακή αυτή γυναικεία αυτονομία στα νησιά γίνεται μέσω εθνικής ολοκλήρωσης. Η δυνατότητα της γυναίκας στην νησιωτική κοινωνία να έχει στα χέρια της περιουσία και να τη μεταβιβάζει στη θηλυκή γενιά επιτρέπει κατ' εξοχήν την εφαρμογή της αρχής της ελευθερίας στην οικογένεια. Απαραίτητο όχημα για να φτάσουμε στην εθνική ελευθερία. Αν κάποιες κοινωνίες του αρχιπελάγου, γράφει ο φιλελεύθερος νομικός Παύλος Καλλιάς στη δεκαετία του 1840, κυρίως στα συμπλέγματα του Σαρονικού και των Κυκλάδων, διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα της εθνογερσίας,
σε αντίθεση με την αδράνεια άλλων νησιών κατά τα επαναστατικά γεγονότα, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι τα νησιά αυτά χαρακτηρίζονται από την οικονομική αυτονομία των φύλων, που συνεπάγεται μια ευρύτερη, πιο ισότιμη και επομένως δικαιότερη κατανομή της ιδιοκτησίας, όχι μόνο στο εσωτερικό της οικογένειας, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας τους. Αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο θα προσφέρει τις πρώτες διανοητικές συνθήκες για να γεννηθεί το είδωλο της νησιώτισσας επαναστάτριας που θα ενσαρκώσουν τον 20ο αιώνα πολύ διαφορετικές γυναικείες φυσιογνωμίες όπως η Μαντό Μαυρογένους και η Λασταρίνα Μπομπούλινα. Οι διεκδικήσεις λοιπόν και οι περίφημες δικαστικές ενέργειες κατά του Υψηλάντη, στις οποίες προβαίνει το 1827 η Μαντό επιστρέφοντας πίσω στον Άθλιο, δεν εκφράζουν μόνο την πίκρα και την ανάκτηση μιας ερωτευμένης γυναίκας που προδόθηκε. Υπακούν σίγουρα στους τρόπους με τους οποίους η φιλελεύθερη σκέψη της έχει ενσωματώσει τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές γυναικείας αυτονομίας και αυτεξουσιότητας, μέσα στις οποίες έχει ενηλικιωθεί και η ίδια ως κόρη, ως γυναίκα και ως μέλος της Επανάστασης. Είπαμε παραπάνω ότι η Μαντό και ο κόσμος της είναι το σύνορο ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, παλιούς και καινούριους. Ένας παραδοσιακός προεπαναστατικός κόσμος, ο οποίος από τα χρόνια ήδη της Επανάστασης θα γνωρίσει τη δύσκολη συνάντηση με τα νέα ήθη που κυοφορεί η σύγχρονη διπλωματία και πολιτική και αργότερα το νεότερο εθνικό κράτος. Η εμφύλια σύγκρουση στην καρδιά της επαναστατικής περίοδου που φέρνει αντιμέτωπους τους πολεμικούς αρχηγούς, τους οπλαρχηγούς, με την ελληνική φαναριώτικη διανόηση, δηλαδή τον Κολέτη και τον Μαυροκορδάτο, είναι μεταξύ άλλων ακριβώς η έκφραση της σύγκρουσης αυτών των δύο κόσμων. Η ίδια σύγκρουση που θα φέρει σχεδόν σε απόλυτη ρήξη τις επαναστατημένες αυθεντίες της Πελοποννήσου στο πρόσωπο των Μαυρομιχαλαίων με τις νεωτερικές δομές του κράτους του Καποδίστρια. Στην καρδιά αυτών των ρήξεων φαίνεται ότι θα βρεθεί η Μαντό. Αν η Εθνοσυνέλευση και αργότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καποδίστρια αγνοούν τις διεκδικήσεις της Μαντός, είναι νομίζω γιατί οι δύο κόσμοι δεν συνομιλούν πια. Το 1827 η Μαντό υποβάλλει στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας ένα υπόμνημα κατηγορητήριο εναντίον του Υψηλάντη, ζητώντας από τους βουλευτές να δικαιώσουν την ίδια και να καταδικάσουν τον στρατηγό. Αν πιστέψουμε τις ιστορικές αναμνήσεις του Νικόλαου Δραγούμη, η Μαντό περιγράφεται να ορμά και να διακόπτει τη συνέλευση της Τριζίνας, κάτι που δεν είχε ποτέ ξανασυμβεί στις ελληνικές εθνοσυνελεύσεις, μόνο στις συνελεύσεις της Γαλλικής Επανάστασης. Και εκ των ακροατών, μία μόνη γυνή, η αντιστράτηγος Μαντό Μαυρογένους, ή της πολύσασα τα ανημικόνο υπάρχοντα αυτής, όρμησεν στο πεδίο του αγώνος, φορούσα μέλαινα νεστήτα χρυσοπάριφων και πύλων ευρωπαϊκών, ουχή βεβαίως του τελευταίου των Παρισίων σειρμού, και διανευμάτων ετουμένη την ανάγνωση της ουδέποτε αναγνωστήσης κατά του Υψηλάντου αναφοράς. Το επώνυμα της Μαντός δεν διαβάστηκε ποτέ, ούτε καν αναφέρεται στα πρακτικά της συνέλευσης. Το 1830 υποβάλλει νέα αναφορά προς τον Ιωάννη Καποδίστρια, ζητώντας τη χρηματική αποζημίωση που της είχε υποσχεθεί ο Υψηλάντης αν δεν την πατρευόταν μετά την Επανάσταση. Μην ξέροντας τι να κάνει ο κυβερνήτης, ο Καποδίστριας παραδίδει το επώνυμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης του, τον Ιωάννη Γενάτο, νομομαθή που είχε φέρει μαζί του ο κυβερνήτης για να συγκροτήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για το περιεχόμενο του κειμένου, μας δίνει μια ιδέα η γνωμοδότηση του Γενάτου που έχει σωθεί στα αρχεία και γράφει ο Γενάτος. Εάν το όντι έχει ομολογίαν, ένεκα της οποίας ο κύριος Δημήτριος Υψηλάντης δέχεται να πληρώσει όσα ζητήσει η κυρία Μαντό, εάν μετά την αποκατάσταση της Ελλάδος δεν την υφευθεί, οποία δικαιώματα δίνονται εξ αυτής της ομολογίας δηλαδή να πηγάσουν. Να την υφευθεί. Και η εκκλησιαστική αρχή δύναται να βιάσει γάμων, αν δεν είναι απλή συμφωνία, αλλά συνοδεύεται από την πράξη της παρθενοφθορίας, τι ενδύναμη έχει η εκκλησιαστική αρχή. Είναι άραγε η παρθενοφθορία μιας ανήπαντρης γυναίκας το πρόβλημα,
ή μήπως τελικά αυτό καθ' αυτό το γεγονός της δυναμικής διεκδίκησης των γυναικείων δικαιωμάτων της. Το γεγονός ότι διαπραγματεύεται προς όφελός της μια συμφωνία, τον Αραβώνα δηλαδή, που στην αστική κοινωνία του 19ου αιώνα διαπραγματεύονται μόνο άντρες. Δεν είναι παρά απόϊχη μιας γυναικείας εθνικής κοινωνίας που το νεοσύστατο κράτος δικαίου του Καποδίστρια αντιμετωπίζει με αμηχανία. Η απάντηση του κυβερνήτη τελικά στη Μαντό είναι στα μέτρα του νέου κόσμου που ανατέλει. Μαζί με το τιμητικό τίτλο αξιώματος τακτικού στρατού, ήδη από το 1823 κατά τα αρχεία, το βουλευτικό της έχει δώσει το τίτλο του αντιστράτηγου, της προσφέρει μια μικρή σύνταξη χειρίας και ένα κλασικό ρόλο Ελληνίδας αστής του 19ου αιώνα. Της αναθέτει την εποπτεία του ορφανοτροφείου της Αίγινας. Και μέσα σε αυτά τα μέτρα του νέου κόσμου, η Μαντό Μαυρογένους ασφικτιά. Η ίδια θα γράψει αργότερα στην επιστολή της στον Όφωνα για τη μηνιαία σύνταξη χειρίας που συνεχίζει να της χορηγεί η βασιλική γραμματεία, ανεπαρκή άλλωστε. Μεγαλειότατε, ούτε χείρα ήμουν ποτέ, αλλά ούτε υπαντρευμένη, για να είναι δυνατόν να κατασταθώ χείρα. Η γραμματεία έπρεπε να με θεωρήσει ως αγωνισωμένη προσωπικός κατά των εχθρών της πατρίδος, ως θυσιάσασαν υπερόγκους κλιματικάς ποσότητας οι δικάς μας, ως στρατολογήσασαν στρατιώτας και εκστρατεύσασαν κατά των εχθρών της πατρίδος και εκπληρώσασαν καθήκοντα στρατιωτικά κατά τεξίραν και θάλασσαν. Και τότε βέβαια δεν ήθελαν εξοκύλι εις το μέγα λάθος του να με εκλάβει ως χείραν και ως απόμαχον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επαναστατική περίοδος της Μαντός Μαυρογένους κλείνει με το θάνατο του Υψηλάνδη το 1832. Αλλά η δικαστική ιστορία της με τον Υψηλάνδη θα αποτελέσει ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο της μετεπαναστατικής της ιστορίας, απέναντι στο οποίο η σύγχρονη της ελληνική ιστοριογραφία, όπως και το ελληνικό κράτος, διατήρησε μια εξίσου αμήχανη σιωπή. Μια σιωπή που στα μάτια των Ευρωπαίων έμοιαζε επικίνδυνα με λησμονιά. «Είναι απορίας άξιων», έγραφε το 1890 ο Μπλανκάρ, «πως τέτοια γυναίκα ελισμονήθηκε εντελώς από όλους τους Έλληνες ιστορικούς». Αν η πολιτική συγκυρία από το τρίτο έτος της Επανάστασης δεν ευνοεί τη Μαντό, φαίνεται ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία της περιόδου και κυρίως η πείνα και η ακρίβεια που προκάλεσε η εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο της δίνουν τη χαριστική βολή. Από το 1823, λένε, περίπου υποβάλλει συνεχώς υπομνήματα στις εθνοσυνελεύσεις, εκλιπαρώντας τη βοήθεια της επαναστατικής κυβέρνησης για να εξοικονομηθεί δυστυχούσα είδη, κάνει αναφορές ζητώντας στέγη ή τα δανειστέντα που δεν της έχουν επιστραφεί, βρίσκεται σε αδιάκοπη μετακίνηση, στην Τρίπολη, στον Ναύπλιο, στον Πόρο, στην Αίγινα, αλλά από παντού τη διώχνουν, διότι δεν έχει γρόσια να πληρώσει τη στέγη, καθώς μάλιστα τα νίκια έχουν αυξηθεί δραματικά μετά την προσέλευση προσφύγων από τις αλοχήσεις πόλεις, την Τριπολιτσά ή το Μεσολόνι. Η βιβλιογραφία τη θέλει να έρχεται αντιμέτωπη με τη μητέρα και τον σύζυγο της αδερφής της, τον κουνιάδο της, τον γαμπρό της, που την κατηγορούν ότι κατασπατάλησε την οικογενειακή περιουσία. Η άφιξη του Καποδίστρια δεν βελτιώνει καθόλου τα πράγματα για τη Μαντό. Από το 1830 ζει σε συνθήκες έμπειες στον Ναύπλιο. Ο Ιταλός γιατρός Τζεκίνη, φίλος του Νικολό του Μαζέο, διηγείται ότι όποτε πήγαινα να την επισκεφτώ στο ερυπωμένο σπίτι της στον Ναύπλιο, κινδύνευε πάντοτε να πέσω ανεβαίνοντας τη σκοτεινή και ταλαντευόμενη σκάλα, τις οποίες τα σπασμένα και άνισα σκαλοπάτια, ομολογώ ειλικρινά, με εμπόδισαν να συνεχίσω τις επισκέψεις μου. Υπέφερα να βλέπω όλα εκείνα που την περιέβαλαν σε μια κατάσταση άθλιας ερήπωσης, χωρίς να μπορώ να δώσω μια βοήθεια, μια που αναμφίβολα η ίδια δεν θα το επέτρεπε. Αρκεί να πω ότι το δωμάτιο που ζούσε βρισκόταν σε αρμονία με τη σκάλα και ότι τα ρούχα και τα έπιπλα βρίσκονταν επίσης σε αρμονία με την κάμαρα και τη σκάλα, δηλαδή στην ίδια άθλια κατάσταση. Στη μετεπαναστατική αυτή περίοδο της ζωής της, η Μαντό ενώνεται με τη χωρία των παλαιών πρωταγωνιστών της Επανάστασης που περιθωριοποιούνται στο ελληνικό κράτος, ενώ πολλοί από αυτούς καταφεύγουν στο χώρο της παρανομίας, στον οποίο και τους εντάσσει το κράτος. Από εδώ και στο εξής, τα υπομνήματά της μοιάζουν όλο και περισσότερο
με τις εκατοντάδες αιτήσεις που υποβάλλουν οι πολεμιστές της Επανάστασης, τις κυβερνήσεις της Βασιλείας του Όθωνα, για να αποζημιωθούν οικονομικά για τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα. Απαριθμεί τι έχει ξοδέψει για την Επανάσταση, τι έχει θυσιάσει για την πατρίδα. Στο τέλος, απευθύνει και επιστολή προς τον ίδιο τον Όθωνα, σας διάβασα ένα απόσπασμα παραπάνω, για την οποία δεν παίρνει καμία απάντηση ποτέ. Σε απόλυτη φτώχεια επιστρέφει πια στη Μύκονο για να καταφύγει τέλος κοντά σε συγγενείς στην Πάρο. Εκεί θα προσβληθεί από τη Φοίδη Πυρετό. Στην παρικιά φαίνεται ότι υπάρχει ένας μόνο γιατρός και αυτός πρακτικός, ο Φραγκίσκος Κονταρίνης, που στο παρελθόν είχε δουλέψει στην Ιταλία ως βοηθός φαρμακοποιού. Τον Ιούλιο του 1840 η ηρωίδα θα κλείσει για πάντα τα μάτια της σε ηλικία 44 ετών. Ενταφιάζεται με δημόσια δαπάνη στο προάβλιο του Ναού της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο. Έτσι περιγράφει τις τελευταίες στιγμές και τον ενταφιασμό της ο Μπλανκάρ, ο επαμεινώντας Μαυρογέννης, γιος του τσελεπή Μάρκου Μάτσα Μαυρογέννη, ο οποίος θυμάται πολύ καλά, μας μίλησε για τις τελευταίες στιγμές της ηρωίδας. Μαυρογέννης, η μητέρα του Ελένη Δελαγραμμάτη, η θεία της Εκατερίνη Μάτσα Μαυρογέννη, η Μαντάμ Πιτσιλή, κόρη του πρίγκιπα Νικόλαο Μαυρογέννη, παρευρίσκονταν στις τελευταίες στιγμές της. Ο τσελεπής Μάρκος Μαυρογέννης κάπνιζε μελαγχολικά τη μακριά του πίπα, το τσιμπούκι, στον προθάλαμο, όπου καθόντουσαν επίσης ο αδελφός του Γεώργιος και κάποιοι συγγενείς. Ο γιατρός Κονταρίνης, ντυμένος με ένα κουστούμι αρκετά κωμικό, αποτελούμενο από ένα αντερί, ένα ρούχο μακρύ που φοριέται από τους πλούσιους, και φορώντας το κεφάλι ένα ψηλό καπέλο, πιεν ερχόταν με ανησυχία και ύφος σπουδαίου. Κάποια στιγμή η ετοιμοθάνατη ζήτησε να δει τον Μάρκο. Όταν την πλησίασε, του έπιασε το χέρι, του εξέφρασε τη λύπη της που τους άφηνε και έπειτα ξεψύχησε ήρεμα. Ο τσελεπής Μάρκος ήταν τότε δήμαρχος της Πάρου. Σαν δήμαρχος λοιπόν και σαν κοντινός συγγενής της Μακαρίτισσας, προείστατο της επικίδειας τελετής. Η γυναίκα του είχε από πριν στολίσει το φέρετρο εσωτερικά και εξωτερικά, με χρυσοήφαντα υφάσματα και μαξιλάρια πλουσιού και ντυμένα, είχαν τοποθετηθεί κάτω από το κορμί και το κεφάλι της ηρωίδας. Το φέρετρο παρέμεινε ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια της τελετής, αφήνοντας να φαίνονται τα εκφραστικά χαρακτηριστικά του προσώπου αυτής της γενναίας γυναίκας, όπως είναι ακόμη το έθιμο στις μέρες μας στην Ελλάδα. Ο Μάρκος Μάτσας Μαυρογέννης, ο αδερφός του Γεώργιος και άλλοι συγγενείς συνόδευαν την εκφορά, η οποία περνούσε ανάμεσα σε δύο σειρές στρατιωτών της φάλαγγας και μπροστά από αυτούς βάδιζε ο λοχαγός Καραμπουρνιάς, που φορούσε φουστανέλα, την εθνική στολή της εποχής, με μεγάλο πλούτο. Η ζώνη ήταν στολισμένη με δύο πιστόλες και ένα σημαίνιο μαχαίρι, και στο δεξί του ώμου είχε περασμένο ένα καριοφύλι που το ξύλο του ήταν διακοσμημένο με πολύτιμες πέτρες. Το φέρετρο μέσα στο οποίο η ένδοξη Μακαρίτισσα ήταν ντυμένη με στολή αντιστράτηγου συνοδευόταν από το Κοσμοατράντα, πρωτοπαλίκαρο της Μαντός στο καιρό του πολέμου και απλό ψαρά κατά την ειρήνη. Έπειτα ερχόταν ο Γεράσιμος Μελάς, ο καταρχήν ο Δημήτριος Πρωτόδικος, πρωτοξάδερφος της μητέρας του Αλκιβιάδη Βατύμπελα. Έπειτα ερχόταν ο Γεράσιμος Μελάς, πυροβολητής, καταγόμενος από την Κεφαλονιά, αλλά παντρεμένος και κατεστημένος στην Παρικιά, καθώς και πολλοί άλλοι αξιωματικοί και στενοί φίλοι της ηρωίδας, χωρίς να λογαριάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, γιατί στην Ελλάδα, την εποχή για την οποία μιλάμε, οι γυναίκες συνόδευαν τις επικίδειες εκφορές. Η εκφορά που πέρασε από τους κύριους δρόμους της Παρικίας, συνοδευόμενη από κοδωνοκρουσίες των εκκλησιών, μπήκε στην Εκατονταπηλιανή, όπου ψάχθηκε νεκρός μια ακολουθία. Ο Δημήτριος Χαμαρτής, ιεροκήρυκας και αδελφός του Ελευθέριου Χαμαρτή, λησμονώντας την έχθρα της οικογένειάς του εναντίον των Μαυρογέννηδων, εκφώνησε τον επικίδιο λόγο. Το πλήθος έπειτα πλησίασε το φέρετρο για να δώσει στην προσφυλή νεκρή, όπως ήταν το έθιμο, τον τελευταίο ασπασμό. Η εκφορά βγήκε από την εκκλησία με την ίδια τάξη, πήρε την βορεινή κατεύθυνση, έφτασε στο κημητήριο της Παρικιάς, όπου κυδεύτηκε η πολεμίστρια υπό τις ομοβροντίες των μουσκετοφόρων. Τώρα δεν υπάρχει πλέον κανένα ίχνος αυτού του τάφου και είναι αδύνατο να βρεθεί παρά τις πολλές ευσυνείδητες έρευνες, γράφει ο Μπλανκάρ. Η Μαντό κυδεύεται με τη μέσα της στράτηγου, αλλά στο τέλος ζει και πεθαίνει μέσα στη μοναξιά και τη θλίψη, λένε τα κείμενα της εποχής.
Η μελαγχολία της μοιάζει με τη μελαγχολία που αποδίδεται στις περισσότερες γυναίκες της Επανάστασης. Γεννιέται από την απόγνωση ενός εσωτερικού αδιέξοδου, μέσα από το οποίο βίωναν την ιστορία της εποχής τους και το οποίο εν τέλει τη συνέφληψε. Η Μαντό υπέφερε από την τραγική μοναξιά των γυναικών του ελληνικού διαφωτισμού, από την ίδια μοίρα της αντριώτισσας Ευανθίας Καΐρη, που επίσης ζει στην Επανάσταση και γράφει, ή της στρατιώτισσας Δόμνας Βυσβίζη. Γυναίκες που η γνωριμία τους με την εωτερικότητα από τη μια και η αναλέητη συχνά διαδικασία συγκρότησης του εθνικού αστικού κράτους από την άλλη, τις καταδίκασε σε ένα γκρίζο σύνορο το οποίο δεν κατάφεραν ποτέ να τρασκελίσουν, καθώς δεν μπόρεσαν ούτε να επιστρέψουν στις παραδοσιακές δομές της κοινωνίας που οι ίδιες αψήφισαν ή αξιοποίησαν στο έπακρο με ακραίους τρόπους όπως η Μαντό, ούτε και να ενταχθούν στη νέα αστική κοινωνία της πατριαρχικής οικογένειας που τις εξόρισε γιατί ήταν γυναίκες, μορφωμένες, ανήπαντρες και επαναστάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Η Μαρία Βακαλίδου είμαι. Γεια σας, κυρία Ζέη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική διάλεξή σας. Είμαι εδώ για να βοηθήσω στο Q&A στις ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν από το κοινό. Δεν μπορώ να τις δω στο chat, κύριε Κώστα. Εγώ μπορώ να τις δω και επίσης να σας πω ότι μπορώ να μιλήσω και στα αγγλικά, αν αυτό διευκολύνει κάποιους ή κάποιες ακροάτριες. Μπορώ να απαντήσω δηλαδή και στις γλώσσες. Με ρωτήσω στο chat, οπότε μόνο στο κοινό που είναι παρόν εδώ μαζί μας, αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συζητήσετε με την ομιλήτρια. Πρέπει να σηκωθεί να έρθει εδώ, νομίζω, έτσι. Ναι. Συγχαρητήρια για αυτή την θαυμάσια διάλεξη ομιλία. Πολλές ερωτήσεις θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά ας πούμε, υπήρξε κάποια αντίδραση από την ελληνική εκκλησία προς τη Μανδό Μαυρογένους? Φαίνεται ότι υπήρξε και αυτό φαίνεται έμεσα από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Καποδίστρια, ο οποίος μετέφερε ακριβώς αυτή την αδυναμία, την αντίδραση της ελληνικής εκκλησίας να αναγνωρίσει δικαιώματα γάμου στη Μαντό, αφού ζούσε ανήπαντρη, είχε μία δηλαδή εξωγαμιαία σχέση με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ξέρουμε, δεν έχει βρεθεί κάποιο αρχαιακό υλικό που να το τεκμηριώνεται έμεσα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση που έχουμε και από την άλλη αίθουσα? Μπορώ να απευθύνω εγώ μία ερώτηση στην κυρία Ζέη. Μου έκανε εντύπωση δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η μόρφωση που είχε η Μαντό Μαυρογένους και κατά συνέπεια και κατά πόσο αυτό σχετίζεται με την επαναστατικότητά της. Αναφέρατε ότι ήταν η γυναίκα σύνορο στην Επανάσταση. Το δεύτερο είναι η αυτοθυσία της, η φιλοπατρία σε σημείο περισσότερο από αυτό που θα μπορούσε να αντέξει. Νομίζω ότι αναφέρατε, μεταφράζοντας από τα γαλλικά, η συγκινητική της αυτοθυσία και το πόσο δεν προνόησε για τη ζωή της ή για την προσωπική της, ας πούμε, κατάληξη. Και κατά πόσο επίσης αυτό σχετίζεται με τη γυναικεία φύση. Δηλαδή, από τη μία η επαναστατικότητα και ο ενθουσιασμός και το πόσο μπορώ να πιστέψω και να με συνεπάρει το όραμά μου και η ιδέα της επανάστασης, τόσο πολύ ώστε να
να είναι σε βάρος του εαυτού μου και του προσωπικού μου ωφέλους. Και κατά πόσο αυτό πιστεύετε ότι οφείλεται, σχετίζεται με τη φύση της γυναίκας. Μπορώ να απαντήσω ή θέλετε να συνεχίσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καταρχήν, οπωσδήποτε σχετίζεται με τη μόρφωσή της, γιατί έχοντας έρθει σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού, οι ιδέες του διαφωτισμού μιλούσαν για ελευθερίες, έτσι, μιλούσαν για δημοκρατία, μιλούσαν για επανάσταση. Ο διαφωτισμός μίλαγε για επανάσταση, διότι είναι ένα κίνημα ιδεών το οποίο έχει στηρίξει τη Γαλλική Επανάσταση, που ήταν η μεγάλη Ευρωπαϊκή Επανάσταση του 18ου αιώνα. Αυτός ο ανεφόρον ενθουσιασμός της, ο πατριωτισμός της, ο τρόπος με τον οποίο χύθηκε μέσα στην Επανάσταση και συμμετείχε τόσο ενεργά σε αυτήν, έχει να κάνει οπωσδήποτε και με τον διάχυτο αυτόν ενθουσιασμό για τις επαναστάσεις της εποχής της, που ήταν μια ρομαντική εποχή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος νέων ανθρώπων, γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη, πήγαιναν εθελοντές στις επαναστάσεις. Ήταν φιλέλληνες καταρχήν, ήταν οι φιλέλληνες που ήταν το καταξοχήν κίνημα του επαναστατικού ρομαντισμού. Επομένως, ζούσε και αυτή μέσα σε αυτό το κλίμα της εποχής και φυσικά πρέπει να ήταν μια γυναίκα παθιασμένη. Μια γυναίκα που ερωτεύονταν με πάθος, άρα γιατί να μην έμπαινε στον πόλεμο με πάθος, γιατί να μην μαχόταν με πάθος, μια γυναίκα που φώναζε, που διεκδικούσε. Πρέπει να ήταν μια προσωπικότητα εξαιρετικά δυναμική και ζωντανή προσωπικότητα, όπως την περιγράφουν και οι άνθρωποι που τη συνάντησαν. Δεν ξέρω αν σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία ακόμη ερώτηση που λέει κατά πόσο τα προβλήματα της Μαντός οφείλονταν στο γεγονός ότι ήταν γυναίκα σε μία κοινωνία του 1821 και κατά πόσο γιατί βρέθηκε στην λάθος παράταξη μετά την Επανάσταση. Σίγουρα οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν γυναίκα. Γιατί είπα προηγουμένως ότι οι γυναίκες στα νησιά απολάμβαναν κάποιων ελευθεριών, κάποιων αυτονομιών. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο τα νησιά στον Οθωμανικό χώρο. Ο υπηρετικός χώρος, οι ελληνικές περιοχές του υπηρετικού χώρου δεν είχαν τις ίδιες συνήθειες για τις γυναίκες τους. Η Οθωμανική κοινωνία δεν είχε την ίδια, δεν επιφύλασε και τις ίδιες θέσεις και τις ίδιες αυτονομίες στις γυναίκες της. Συνεπώς, ήδη δηλαδή οι ελληνικές περιοχές του Οθωμανικού χώρου ήταν ήδη μοιρασμένες στο θέμα της, στον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωναν τις γυναίκες και τη στάση τους απέναντι στις γυναίκες. Ήδη οι νεωτερικές ιδέες που μπαίνουν στην Επανάσταση, που βεβαίως μιλούν για δημοκρατία, για ελευθερία κλπ. Και παρά το γεγονός ότι θεωρούνται ότι προέρχονται από τη Γαλλική Επανάσταση που αναγνώριζε τους ρόλους της γυναίκας. Η Γαλλική Επανάσταση έχει μιλήσει για τη γυναίκα πολίτισσα, έτσι και τα δικαιώματά της. Ωστόσο όμως, αυτό δεν σήμαινε ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρθηκαν αυτές οι ιδέες στον ελληνικό χώρο και αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της Επανάστασης ευνοούσαν τις γυναίκες. Και βεβαίως το ελληνικό κράτος, που είναι ένα κλασικό κράτος εθνικό του 19ου αιώνα, ένα αστικό κράτος, στις γυναίκες επιφυλάσσει το ρόλο της μητέρας, της συζύγου, της πιστής συζύγου, της καλής μητέρας, της πατριώτισσας μητέρας, η οποία φροντίζει τα παιδιά της και το σπίτι της και στις καλύτερες των περιπτώσεων, στις πιο δυναμικές περιπτώσεις, είναι η γυναίκα που ασχολείται με τη φιλανθρωπία, με τα ορφανά, με αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Ήταν αδύνατο να δεχθούν μια γυναίκα που ζει χωρίς να παντρεύεται και το δηλώνει, που παίρνει, που πολεμά, που ζώνεται σπαθή, που ντύνεται ανδρικά, που τολμά να διεκδικεί μόνη της, χωρίς τη διαμεσολάβηση δικηγόρου, τα δικαιώματά της κλπ. Ήταν αδύνατο να τη δεχθεί αυτό το πράγμα το ελληνικό κράτος. Το δεύτερο μέρος της ερώτησης για την παράταξη, ότι ανήκει στη λάθος παράταξη. Πιθανότατα στη διάρκεια της Επανάστασης να οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν με το μέρος, είχε,
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει συνδεθεί με το όνομα του Ιψηλάντη και ο Ιψηλάντης, όπως ξέρουμε, έχει έρθει σε σύγκρουση με τους προκρήτους του Πελοπόννησο και με τον εγχώριο πολιτικό κόσμο. Πιθανότατα θα πρέπει κανονικά να συμπεριλάβουμε όλους αυτούς τους παράγοντες για να κατανοήσουμε το κλίμα μέσα στο οποίο αυτή η γυναίκα ζει και δρά εκείνη την περίοδο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες προσπαθεί να εκφραστεί εκείνη την περίοδο. Στο ελληνικό κράτος δεν νομίζω ότι ανήκει πια σε παρατάξεις. Είναι ένας άνθρωπος καταβεβλημένος, απολύτως εντεής, όπως είδατε. Είναι τραγικές οι περιγραφές του τρόπου, των συνθήκων μέσα στις οποίες ζούσε. Καταχρεωμένος που προσπαθούσε να επιβιώσει. Στο τέλος τα αιτήματά της ήταν για να επιβιώσει πια μέσα στο ελληνικό κράτος. Αυτό. Μέσα από την παρουσίασή σας, κυρία Ζέη, φαίνεται ότι η Μαντώ Μαυρογένους ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα. Ποιο ήταν το στοιχείο που εσάς σας γοήτευσε περισσότερο, πάνω για να τη μελετήσετε περισσότερο? Νομίζω το ένα στοιχείο ήταν αυτό το πάθος της για τα πράγματα. Το πάθος με το οποίο έμπαινε σε όλα αυτά. Αν θυμάστε στο πρώτο απόσπασμα που σας διάβασα από την αναφορά της στο Υπουργείο Ιστορικών, έλεγε, της είπε η μητέρα της, πάρε τα, πήγαινε παιδί μου στην Τίνο και από εκεί να περάσεις έξω στο εξωτερικό, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν στην Ελλάδα, θα γίνει επανάσταση, μην βρεθείς μες στην επανάσταση. Και εκείνη απάντησε ότι εγώ θα είμαι η τελευταία που θα φύγω. Η τελευταία που θα φύγω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, να το φανταστείτε αυτό τι σημαίνει εκείνη την εποχή. Όχι τι σημαίνει στο να στέκεται, να έρχεται αντιμέτωπη με την οικογένειά της, αλλά να έρχεται αντιμέτωπη με τη μητέρα της. Γιατί η σχέση εξουσίας στα νησιά των κοριτσιών ήταν με τη μητέρα, όχι με τον πατέρα. Στη Μύκονο, τουλάχιστον, και στην Πάρο, όπου είναι οι κοινωνίες από τις οποίες προέρχεται η μισή οικογένεια της Μαντός. Αυτό λοιπόν το πάθος, αυτή η γενναιότητα της Μαντός, και από την άλλη αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν αυτή η μελαγχολία μέσα στην οποία την περιγράφουν μαζί και που τη βρήκα να είναι η ίδια μελαγχολία που κυρίευε, ας πούμε, την ευαθεία Καΐρη στα γραφτά της, γιατί εκεί η Καΐρη άφησε γραπτά. Η Μαντώ άφησε μόνο αναφορές, η Καΐρη άφησε δικά της γραπτά, ημερολόγιο. Άφησε, όχι ημερολόγιο, αλληλογραφία, συγγνώμη, που έμοιαζε με ημερολόγιο και στην οποία περιγράφει την ίδια θλίψη και την ίδια μοναξιά μιας μόνης γυναίκας, μιας γυναίκας που δεν έχει οικογένεια, ακόμη και μέσα στην ίδια την μητρική της οικογένεια μοναξιά στο καιρό της. Και αυτό ήταν πραγματικά που με τράβηξε έτσι σε αυτές τις γυναίκες να τις μελετήσω. Να τις δω. Δεν τις έχω μελετήσει μόνο εγώ. Έχω μελετηθεί από μένα, πριν από μένα, από ιστορικούς. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία ακόμη ερώτηση. Να διαβάσω πρώτα την ερώτηση που υπάρχει εδώ και μετά θα έρθουμε να κάνετε εσείς την επόμενη. Λοιπόν, μπορούμε και γνωρίζουμε, λέει, για την Μαντώ πράγματα, επειδή προερχόταν από μια οικογένεια προχόντων και γιατί μπόρεσε να συμβάλλει στην Επανάσταση, γιατί είχε τους οικονομικούς πόρους στην αρχή, βέβαια, της Επανάστασης. Τι ξέρουμε για το ρόλο της γυναίκας, της απλής καθημερινής γυναίκας και τον ρόλο της στην Επανάσταση? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Βεβαίως και είχε τους πόρους. Βεβαίως και προερχόταν από μια μεγάλη οικογένεια που την είχε μορφώσει. Όλες οι γυναίκες δεν μορφώνονταν εκείνη την περίοδο. Και το άλλο παράδειγμα που σας έδωσα, της Ευανθίας Καϊρή. Η Καϊρή ήταν αδερφή του Θεόφιλου Καϊρή, που είναι ένας μεγάλος λόγιος του διαφωτισμού και από μια πολύ μεγάλη οικογένεια της Άνδρου. Βεβαίως και έτσι είναι. Και γι' αυτό ίσως και ξέρουμε περισσότερα για αυτές τις γυναίκες. Και γι' αυτό και αυτές οι γυναίκες ένιωθαν ότι είχαν το θάρρος της γνώμης τους ίσως. Αυτό τους έδινε περισσότερα όπλα στα χέρια για να εκφραστούν. Για τις απλές γυναίκες της Επανάστασης. Δυστυχώς πολλά πράγματα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε βεβαίως αυτές τις αυτονομίες που σας περιέγραψα και τις εξουσίες που λίγο προσπάθησα να σας δώσω να κατανοήσετε στα νησιά, αυτές ισχύανε για όλες τις γυναίκες. Και αυτό το ξέρουμε γιατί διαβάζοντας τα νοταριακά αρχεία, δηλαδή με το σύγχρονο όρο τα συμβολιογραφικά αρχεία των νησιών, από τον 16ο-17ο ακόμη αιώνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν γυναίκες που έχουν στην κατοχή τους ένα τηγάνι και μια σπασμένη καρέκλα και τίποτε άλλο, και όμως αυτές οι γυναίκες πουλάν και αγοράζουν,
κάνουν αιτήματα στις κοινότητες που τα υπογράφουν οι ίδιες, κάνουν διαθήκες, ορίζουν πώς θα μοιραστεί αυτή η περιουσία που σας περιγράφω. Γιατί αυτό είναι από έγγραφο, από αρχείο, έγγραφο της Πάρου. Ένα τηγάνι και μια σπασμένη καρέκλα. Είναι γυναίκες λοιπόν που έχουν το θάρρος τους, που έχουν τη δυνατότητα του να εκφράσουν τη βούλησή τους στην καθημερινότητά τους. Για την Επανάσταση έχουμε κάποιες περιγραφές από τα απομνημονεύματα, λίγες, και ελπίζουμε ότι τώρα με τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει, λόγω της επαιδειακής έρευνας που έχουν ξεκινήσει, ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα των καθημερινών ανθρώπων στην Επανάσταση, γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Να ξεφύγουμε λίγο από τους μεγάλους ήρωες και τις ηρωίδες και να γυρίσουμε στο τι γινόταν ο καθημερινός, οι καθημερινοί άνθρωποι στην Επανάσταση, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καθημερινές εικόνες από διάφορα μέρη του επαναστατημένου χώρου. Ευχαριστούμε. Έχουμε μία ακόμη ερώτηση στο chat και μετά. Συγγνώμη. Η κυρία Βαρβάρα Θανασίου, αφού σας συγχαίρει λοιπόν για την εξαιρετική διάλεξή σας, αναρωτιέται αν υπάρχουν βιβλία στα αγγλικά που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε εδώ, που να αναφέρονται στη ζωή της Μάντος Μαυρογένους, αλλά αναφέρει και την Πομπουλίνα και άλλους ήρωες που δεν έχουν περιγραφεί τόσο. Ναι. Επαρκώς. Can I answer in English? Yeah. Ναι. Okay. English bibliography. A contemporary English bibliography, not that I know of up to now, but there are all those descriptions made by English travelers that came to Greece and met with her, like Blanquer, for example, who was the English who negotiated the English loan to Greece and who talked about it with her. He visited her and talked about it with her. And we some of the fragments I read to you came from his narration. And this narration should also be online if you are interested to go through it. There should be sources, English sources, from English travelers who came to Greece, like Lick, for instance, and Blanquer, who came to Greece and met with her. If you can read the French sources are very, very numerous, very... Ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση από κάποιον που είναι εδώ στο κοινό. Ο κύριος Γιάννης. Α, και από εκεί, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε απόψε. Η Μαντό Μαυρογένους τάφτηκε με τιμές υποστρατήγου, είπατε. Υπάρχουν ιστορικές ενδείξεις ότι είχε λάβει μέρος σε καμιά μάχη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης? Υπάρχουν αναφορές της ίδιας. Η ίδια λέει ότι οδήγησε τα στρατεύματα στις εκστρατείες αυτές. Επομένως, θα πρέπει κάπως να την πιστέψουμε. Και ήταν αναφορές στη διοίκηση, την επαναστατική και αργότερα στο ελληνικό κράτος, γιατί ζητούσε αποζημίωση ακριβώς για αυτές για το ότι πολέμησε στην Επανάσταση. Για το ότι πολέμησε. Η Όλγα έχει μια ερώτηση. Μπορείτε να έρθετε μπροστά, κυρία Όλγα. Is there a synopsis written down that we can take home with us of this wonderful talk? You want a synopsis? yes. Well, I'm trying to think of a synopsis. In the Greek language, the word liberty is feminine. Yeah. Eleftheria. Yeah. That's why we're...
child, Eleftheria. She's depicted as a woman also in all pictures, paintings, sources of the Greek and all revolutions of the 19th century. Liberty is depicted as a woman, also always as a woman. Ωραία. Μία διευκρίνηση από την κυρία Ντίνα. Professor, so good to see you. I'm going to speak in English. Good. I'm going to speak in English for a second. Because we had slight problems with the sound, it's not very clear to me what you said earlier about sources or bibliography books about Manto Mavrogenous in English. Are there any primary sources from what I gather, from what you said, there are primary sources in English about Manto Mavrogenous? Is this correct? Yes. Oh, great. How can we access those sources? Well, yes. Maybe I could send you at some point some titles, because it's difficult. You should be able to access them by the names of the travelers, the English travelers that came to Greece, and these names should be given to you. So maybe I could send you some bibliography in English and in French mostly. I mean, most sources are in French. Most sources are in French. If you understand French, French sources are very interesting. There's also this source in Italian of Giacchini. Most sources are in French. There are some in English though. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Εγώ θα κάνω τον επίλογο. Ωραία, εγώ θα κάνω τον επίλογο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, για τη σημερινή, για το χρόνο που αφιερώσατε, για την υπέροχη, πραγματικά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξή σας. Εδώ υπάρχει κόσμος που έχει κατέβει στο κέντρο της Μελβούρνης και έχει συγκεντρωθεί εδώ στο κτίριο της κοινότητας για να παρακολουθήσουμε τη διάλεξη όλοι μαζί διαδικτυακά, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το γεγονός που έχει γίνει εδώ σήμερα, και είναι ένας πολύ ωραίος και έξυπνος τρόπος που έχουν σκεφτεί εδώ οι υπεύθυνες κοινότητες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα της γυναίκας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ζέι, τιμή μας, και ελπίζουμε να σας βρούμε κοντά, να μας επισκεφτείτε εδώ για την επόμενη διάλεξη. Θέλω και εγώ να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι με συγκινεί ιδιαίτερα η παρουσία σας από τόσο μακριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα τιμή μου που με καλέσατε και που ήσασταν εδώ και που συζητήσαμε. Και πραγματικά, πραγματικά ελπίζω να σας γνωρίσω όλους και όλες από κοντά. Πραγματικά, σε καλύτερες εποχές, σε πολύ καλύτερες εποχές. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστούμε. Τι πρέπει να πω, ότι υπάρχουν εδώ πέρα, ναι, υπάρχουν εδώ πέρα διάφορα εδέσματα. Μπορείτε να μείνετε λίγο, μπορείτε να μείνετε και πολύ, γιατί έχουμε πολλά εδέσματα για να γιορτάσουμε τη μέρα της γυναίκας. Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρία Μακαλίδου. Να μείνετε όλοι, τις καλέμεις αυτές που μαζεύαμε να κάνουμε λίγο χώρο, αλλά να μείνετε όλοι. Η επόμενη εβδομάδα διάλεξη θα είναι με το διαδίκτυο και επιστρέφουμε.